Για καλό μεσημέρι. Στο Μαυροβούνι. Καλό μεσημέρι, Μένιο. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Όσο καλό μπορεί να είναι αυτό το μεσημέρι, γιατί πενθεί όλη η Ελλάδα. Όχι μόνο εδώ η τοπική κοινωνία του Μορφοβουνίου Καρδίτσας, όπου ήταν και γενέτειρα του άτυχου πιλότου Μένιο. Πριν από λίγη ώρα έφτασε η σωρός εδώ του Σμιναγού, με το φέρετρο τυλιγμένο από την ελληνική σημαία. Δεν μπορώ να σου περιγράψω με λόγια, δεν μπορώ να μεταφέρω το ρεπορτάζ έτσι ακριβώς όπως το έζησα εγώ εδώ. Η υποβασταζόμενη γυναίκα του δεν μπορούσε να αντέξει τον πόνο, δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι ο δικός της άνθρωπος δεν θα ξαναγυρίσει στο σπίτι, εφόσον βρισκόταν εκεί στη Σκύρο, στη βάση της Σκύρου, για την εβδομαδιαία του αποστολή. Και μάλιστα ήταν η τελευταία ημέρα που θα επέστρεφε στο σπίτι του Μένιο. Από την άλλη, ο πατέρας του, με δάκρυα στα μάτια, δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι φέρνει το παιδί του εδώ στον τόπο που γεννήθηκε νεκρό. Αυτή τη στιγμή θέλω να σου πω ότι η γυναίκα του άτυχου Σμιναγού βρίσκεται στο ασθενοφόρο, καθώς όταν κατέφτασε εδώ η σωρός του, μπήκε μέσα στην εκκλησία μαζί με το φέρετρο και μετά από λίγα λεπτά βγήκε σχεδόν ανέστητη και τη μετέφερε το φορείο εδώ η γιατρή της πολεμικής αεροπορίας. Ο κόσμος είναι συγκλονισμένος. Βαρύ πένθος, οδύνη, σπαραγμός. Δεν μπορώ να στο περιγράψω με λόγια. Βρίσκεται αρκετός κόσμος και πριν από λίγο πριν τη σύνδεσή μας κατέφθασε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνος, ο κύριος Καμένος. Βλέπουμε, Μαρία, στα πλάνα τα οποία μεταδίδονται αυτή τη στιγμή. Είναι η σύζυγος του άτυχου Σμιναγού, η οποία μεταφέρεται μέσα, η μιλιπόθυμη, μέσα στο ασθενοφόρο. Με φορείο του ΕΚΑΒ, καθώς πραγματικά το πένθος αλλά και τα οποιαδήποτε λόγια για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που θέλουν να πούν αυτό το αντίο, το πολύ δύσκολο αντίο, τιμώντας τον Έλληνα, τον πατριώτη, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα μας, βρίσκονται εκεί. Θέλω να παρα...